Στο γήπεδο Γαζίου, ο Αλμυρός υποδέχεται τον αθλητικό όμιλο του Μπακίου, 15η αγωνιστική για την Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Οι δύο ομάδες και το διαιτητικό τρίο ήδη στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν τη σέντρα. Ο Ηρακλής Απλαδάς αποφύγει τον αντίπαλό του. Από αριστερά έχει χώρο, θα κάνει την παλιά στην περιοχή για τον Σακλαμάκη. Ο Κωνσταντάρακης όμως θα τον προλάβει, αποκρούει εδώ σωτήρια. Ένα κόρνερ από δεξιά τους φιλοξενούμενους, η μπάλα θα έρθει στη μικρή περιοχή. Πρώτη κεφαλιά, ο Ροδουσάης αποκρούσει όμως ο Ντόκο με δεύτερη προσπάθεια. Πετυχαίνει το 0-1 στο 15ο λεπτό. Η ομάδα του Μιχάλη Κουντεντάκη θα πάρει το προβάδισμα σε αυτή εδώ την στατική φάση. Ξαναβλέπουμε με ποιο τρόπο ο Μάριος Ντόκο χρήζεται σκόρερ. Κλάδος με βαθιά παλιά θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Ένα ωραίο ανάποδο ψαλίδι, αλλά αρκετά άστοχο. Από δεξιά και πάλι αναπτύσσει το Αλμυρός. Σακλαμάκης θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Στρατήγης, δυνατό σου. Το Κωνσταντάρακης αποκρούει. Πρικάκης. Νέα προσπάθεια. Ο τερματοφύλακας του ΑΟΤ θα μπλοκάρει σταθερά. Φάουλ τώρα με τον Φραγκιαδάκη πάνω στην μπάλα. Θα εκτελέσει. Ο Ροδουσάκης πέφτει στην αριστερή του γωνία και μπλοκάρει. Αλμυρός σε νέα προσπάθεια. Έχουμε συμπληρώσει το 65ο λεπτό. Ηρακλής Απλαδάς. Ωραία προσποίηση και τρίπλα, θα σουτάρει, ο Κωνσταντάρακης μπλοκάρει. Στην αντεπίθεση τώρα Μανουσάκης, θα σουτάρει, πολύ άστοχα out, είχε και την επιλογή της πάσας σε αφύλακτο συμπαίκτη. Βαθιά μπαλιά στην περιοχή, κεφαλιά, ο Κωνσταντάρακης ξανά μπλοκάρει, ψάχνει τον γκολ της Σοφάρης ο Αλμυρός. Τελευταία λεπτά, πιέζουν οι γηπεδούχοι προσπαθώντας να βρουν απάντηση. Πέτρος Στρατήγης με δύναμη στην κίνηση στο σουτ. Ο Κωνσταντάρακης εντυπωσιακά λέει όχι παραχωρώντας κόρνερ. Είμαστε στις καθυστερήσεις, ελευθερώνουν από την άμυνα τους οι μεσαρίτες. Θα γίνει μια σέντρα και τώρα τελευταίο σφύριγμα από το ενδυτή Χαραλαμπάκη. 0-1, σπουδαία νίκη για τον ΑΟΤ.